Καλημέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Απλά και Ανδρικά. Είμαι ο Σπύρος και έχω πάντα δίπλα μου τον Χρήστο και τον Θέμη. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Και σήμερα έχουμε μαζί μας τη Δόκτωρ είναι σωστός τίτλος, ωραία. Ναι. Δόκτωρ Κωνστάντη Λαμπάκη, η οποία είναι. Θα τα διαβάσω κιόλας γιατί δεν τα θυμάμαι για απ' έξω. Είναι και πολλά. Δικαστικός ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια, μάλιστα. Δόκτωρ της Παντείου, σωστά, στην ψυχολογία. Και από ό,τι ξέρω, κάνετε και σεμινάρια σε ανθρώπους οι οποίοι είναι του επαγγέλματος, σωστά. Ναι, σωστά. Άρα είστε οι ειδικοί των ειδικών, να το πούμε έτσι. Γι' αυτό που θα συζητήσουμε σήμερα. Και σήμερα θα συζητήσουμε για τη βία και τους serial killer που κυκλοφορούν τώρα και πέρα και είναι της μόδας και όλα αυτά. Αλλά πριν συζητήσουμε, πάμε intro. Πριν ξεκινήσουμε να πούμε ότι και αυτό το επεισόδιο είναι μία εκπομπή του MenofStyle.gr, του πόρταλ για τον άντρα που πρέπει οπωσδήποτε να μπει. Γιατί, Χριστό? Γιατί είναι το καλύτερο site στο σύμπαν. Σωστά. Με χιλιάδες άρθρα, πραγματικά χιλιάδες άρθρα. Δεν είναι τώρα κάτι απλά για να μπείτε. Δεν το λέμε έτσι τον αριθμό αυτό. Μπείτε, μετρήστε άμα θέλετε. Για το στυλ, στην αυτοβελτίωση, στο φλερτ και άλλα πολλά. Και ξεκινάμε τη συζήτηση σιγά-σιγά. Χαμός γίνεται με serial killers, είτε είναι στο τατουάζ. Το ξέρετε τη σειρά αυτή? Μου το λέει μια φίλη. Ξέρω. Δεν βλέπω, ούτε εγώ βλέπω. Μου το λέει μια φίλη και μου λέει ότι υπάρχει ένας εκεί πέρα που σκοτώνει κόσμο. Ναι. Εντάξει, κατά συρροή. Και υπάρχει ένας άλλος κάπου, ο οποίος την αντιγράφει. Και το συζητάνε πάρα πολύ αυτό. Α, το copycat που λένε. Ναι, ναι. Φοβερό. Okay. Και υπάρχει και ο άλλος άνθρωπος που λένε τώρα στην Κύπρο. Τι γίνεται, υπάρχει έξαρση ή είναι κάτι απλά που παρουσιάζουν αμέσα έτσι λίγο πιο έντονα? Νομίζω τελευταία. Ότι είναι καινούριο το φαινόμενο στην Ελλάδα. Ναι. Στην Ελλάδα δεν έχουμε πολλούς μέχρι τώρα κατά συρροή δολοφόνους, γι' αυτό και μας κάνει εντύπωση. Ωραία, να ξεκινήσουμε από την αρχή. Ναι. Να ξεκινήσουμε την αρχή. Τι διαφορά έχει ο άνθρωπος που κάνει έναν φόνο, ας πούμε ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, με αυτόν που λέμε serial killer ή αυτόν που λέμε ας πούμε κατά συρροή δολοφόνο? Ποια είναι η διαφορά? Ο αριθμός των θυμάτων. Όχι το μοτίβο. Όχι. Είναι ο αριθμός των θυμάτων. Ο κατά συρροή δολοφόνος πρέπει να έχει κάνει τουλάχιστον 3, αν δεν απατώμε. Από 3 και πάνω. Το θεωρούμε κατά συρροή. Ναι. Αυτός που κάνει το προμελετημένο είναι μία φορά. Ναι. Εκτός αν ανήκει στο οργανωμένο έγκλημα, που εκεί είναι μια τελείως διαφορετική κατηγορία, ή σε τρομοκρατικές οργανώσεις που είναι άλλη κατηγορία. Είναι άλλη η σκέψη του ανθρώπου που ας πούμε είναι στη μαφία, λέω ένα παράδειγμα, και σκοτώνει κατά παραγγελία. Άρα έχει πολλά θύματα. Έτσι, και άλλος τρόπος σκέψης αυτού που σκέφτεται, οργανώνει και λέει τώρα θα σκοτώσω 5-6 ας πούμε μέσα στο επόμενο διάστημα. Ναι. Είναι αδιαφορετικό το οργανωμένο έγκλημα, όπως είναι και διαφορετικό οι τρομοκρατικές επιθέσεις. Ναι. Κυρίως εκεί, τουλάχιστον στις τρομοκρατικές επιθέσεις, έχει να κάνει με ιδεολογία. Mm-hmm. Αλλάζει το κίνητρο δηλαδή. Αλλάζει το κίνητρο, σαφώς. Αλλάζει το πλαίσιο, είναι μια διαφορετική ζωή μέσα στο έγκλημα. No. Ενώ ο serial killer έχει μια κανονική ζωή μέχρι μια κάποια στιγμή στη ζωή του, οπότε αρχίζει και την εγκληματική του καριέρα. Δεν εντάσσεται σε ένα πλαίσιο εγκληματικό και το κάνει ως κομμάτι αυτής της ζωής. Δεν υπάρχει και αυτό που λέμε ότι υιοθετούμε και την αξία της ομάδας που βρισκόμαστε, τις αξίες. Σε κάποια πειράματα που είχαν γίνει με τους δεσμοφύλακες. Για το πείραμα του Stanford, μάλιστα, λέτε. Σαφώς. Και με του Milgram το πείραμα τότε που είχε γίνει μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τι έλεγε αυτό το πείραμα? Το πείραμα αυτό έλεγε ότι υπό απλές συνθήκες, απλές όπως το να υπάρχει κάποιος που σου λέει να κάνεις κάτι, που μπορεί να είναι μία φιγούρα εξουσίας, όχι όμως αναγκαστικά στρατιωτικός, μπορεί να είναι ένας γιατρός, μπορεί να είναι ένας καθηγητής. Ένας οποιοσδήποτε άνθρωπος μπορεί να φτάσει στο σημείο να κάνει αποτρόπαιες πράξεις όπως κάνανε οι Γερμανοί. Και είχε καλέσει τυχαίο δείγμα πολλών ανθρώπων και τους είχε πει ότι θα πρέπει να κάνουν ένα τεστ μάθησης. Και είχαν από την απέναντι μεριά του τοίχου, ενός καθρέφτη, διπλού καθρέφτη, έναν ηθοποιό, όπου υποτίθεται ότι θα έπρεπε να αποστηθήσει κάποιες λέξεις. Σε κάθε λέξη που έκανε λάθος, του δίνανε κάποιο σοκ. Με κάθε δεύτερο λάθος και τρίτο λάθος, ανέβαινε η τάση. Ναι. Ο ηθοποιός από πίσω δεν ήξερε βέβαια αυτός που ήταν απέναντι, την ηθοποιός, έκανε ότι φωνάζει, ότι πονάει, και ήταν δίπλα ο ερευνητής που έλεγε στον απλό πολίτη είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσεις. Δεν του έλεγε κάτι άλλο. Είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσεις. Από τα... ούτε θυμάμαι τον αριθμό των ανθρώπων που συμμετείχανε, ένας μόνος σταμάτησε και μάλιστα και είπε εγώ δεν μπορώ, φεύγω. Οι περισσότεροι δώσανε όλα τα βολτ με τον ηθοποιό να κάνει ότι λιποθυμάει πια και ότι έχει χάσει τις αισθήσεις του. Χωρίς κανένας να τους απειλήσει ότι θα τους σκοτώσει, θα σκοτώσει την οικογένειά τους, όπως συνέβαινε τότε στον πόλεμο. Και με αυτόν τον τρόπο ήθελε να δείξει ότι δεν ήτανε ότι οι Γερμανοί ειδικά ήτανε σκληροί και απάνθρωποι και σαδιστές, αλλά ότι ήταν η συνθήκη τέτοια που τους έκανε. Υπό συνθήκες μπορούμε να γίνουμε όλοι πολύ βίαιοι, τέλος πάντων, και να φτάσουμε σε σημείο να αφαιρέσουμε και τη ζωή κάποιου ανθρώπου, ίσως. Αυτό έλεγε ο Milgram. Το πείραμα. Έχουμε τη βία μέσα μας. Ή μπορεί να έχουμε τη βία μέσα. Διότι η ερώτηση που τίθεται είναι ότι ενστικτωδώς και ως κομμάτι της επιβίωσής μας είμαστε βίαιοι. Έχουμε τη βία μέσα μας. Είναι το πώς γίνονται βίαιοι οι serial killer ή πώς ξεκινόμαστε εμείς μέσω σωστών γονεακών προτύπων και κοινωνικοποίησης. Ωραία. Από την άλλη έχει να κάνει και με το βαθμό της έκθεσης. Διότι όλο το Σαββατοκύριακο σκεφτόμουν τη συγκεκριμένη ερώτηση, ότι όταν ένας επιστήμονας για το καλό της ανθρωπότητας βασανίζει και πειραματίζεται πάνω σε ζώα, δεν είναι serial killer. Ούτε ο Χίτλερ είναι. Ούτε ο Πάμπλο Εσκομπάρ ή ένας δικτάτορας. Οκ, δεν είναι serial killer. Όμως ο ίδιος μέσα σε αυτή τη συνθήκη που βρίσκεται και σε αυτό το πλαίσιο δεν αρχίζει να υιοθετεί χαρακτηριστικά τα οποία μπορεί να έχει κάποιο serial killer. Γιατί αν βασανίζω συνέχεια ζώα, δεν αρχίζω και απευαισθητοποιούμε και χάνω κάποια μέσα σε εισαγωγικά ανθρώπινα χαρακτηριστικά μου. Ωραία. Μ' αρέσει αυτή η ερώτηση γιατί έχει δύο πολύ σημαντικά στοιχεία μέσα. Το ένα είναι οι κοινωνικοί κανόνες που μας κρατάνε εμάς που είμαστε βίαιοι στο να μην είμαστε, και το δεύτερο είναι η κακοποίηση των ζώων. Μάλιστα. Ένα από τα πολύ χαρακτηριστικά στοιχεία που έχουν οι κατά συρροή δολοφόνοι είναι ότι πάσχουν, ας πούμε, από αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας. Είναι μια διαταραχή προσωπικότητας, δεν είναι μια ψυχική διαταραχή, δεν έχουν ακουστικές ψευδαισθήσεις, δεν έχουν ψυχοσικό σύνδρομο, έχουν μια διαταραχή προσωπικότητας. Αυτή η διαταραχή προσωπικότητας έχει πολλά χαρακτηριστικά. Ένα από αυτά είναι ότι αδυνατούν να συμφωνήσουν με τους κοινωνικούς κανόνες, δεν μπορούν να διακρίνουν το σωστό από το λάθος, δεν τους ενδιαφέρει το συναίσθημα του άλλου, δεν έχουν δηλαδή ενσυναίσθηση. Και δεν αισθάνονται εύκολα ενοχές. Δεν αισθάνονται ενοχές, αδυνατούν να νιώσουν ενοχές, και έχουν και βέβαια στην εφηβική και προεφηβική ηλικία χαρακτηριστικά στοιχεία όπως είναι η κακοποίηση των ζώων. Έχουν παραβατική συμπεριφορά, έχουν βανδαλισμούς, το σκάνε από το σχολείο κτλ. Αλλά είναι πολύ χαρακτηριστικό η κακοποίηση των ζώων στη μικρή ηλικία. Διότι ένα παιδί θεωρείται ότι όταν είναι 3, 4, 5 θα τραβήξει την ουρά του ζώου, θα δει ότι το ζώο πονάει και θα το καταλάβει. Όταν είσαι λοιπόν 12 και 15 και κακοποιείς ένα ζώο, έχεις καταλάβει ότι το ζώο πονάει, αλλά είναι κάτι που δεν σε ενδιαφέρει ή αδυνατείς να το αντιληφθείς. Οπότε αυτά τα δύο στοιχεία που είναι τόσο σημαντικά σε αυτή την κουβέντα είναι αυτά τα δύο που είναι παρόντα σε αυτή τη διαταραχή που είναι τόσο κοινή ανάμεσα στους κατά συρροή δολοφόνους. Ο τρόπος που μεγαλώνει ένας άνθρωπος, το περιβάλλον γύρω του και το οικογενειακό του περιβάλλον αλλά και το κοινωνικό σύνολο, επηρεάζει, μπορεί να επηρεάσει μάλλον έναν serial killer και να τον οθήσει να εμφανίσει αυτή την προσωπικότητα. Η προσωπικότητα είναι το σύνολο των συναισθημάτων μας, είναι το σύνολο των σκέψεων και των συμπεριφορών μας που διαμορφώνται στην παιδική ηλικία και παγιώνται στην εφηβεία. Και αυτό είναι σίγουρα αποτέλεσμα της σύνθεσης κληρονομικών τάσεων σαφώς και του οικογενειακού πλαισίου. Δεν είναι πάντα αιτιατό ότι ένα βίαιο οικογενειακό περιβάλλον ή ένα περιβάλλον με γονείς αλκοολικούς ή με γονείς απόντες παντελώς και το παιδί παραμελημένο θα γίνει το παιδί serial killer. Δεν είναι πάντα αιτιατό, όμως συμβάλλει. Δεν στορκεύω μόνο στο οικογενειακό περιβάλλον. Δηλαδή, μπορεί ένα παιδί να έχει κακοποιηθεί συσχολικά στο σχολείο από φίλους του και να γίνει αυτό που βλέπουμε στην Αμερική, για παράδειγμα. Μπαίνει σε ένα σχολείο μετά ο ίδιος μαθητής και παίρνει την εκδίκησή του. Ναι. Αυτός είναι. Τον βλέπουμε σαν έναν τρόπο έκφρασης. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα αυτά. Νομίζω. Δεν θα τα έβαζα εγώ δηλαδή στην ίδια κατηγορία. Τα παιδιά που πάνε και σκοτώνουν 40 συμμαθητές, αυτό είναι καταρχήν είναι μαζική δολοφονία και έχει διαφορά από την κατασυρωή. Ωραία. Ας πούμε τώρα ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει δείξει τέτοια σημάδια. Τι συμβαίνει, κάποια στιγμή ξυπνάει και λέει τώρα θα κάνω ας πούμε ένα τέτοιο ιδεχτές έγκλημα και θα το συνεχίσω μετά, γιατί είδα μια απόλαυση ας πούμε σε αυτό ή τι συμβαίνει στο μυαλό του εκείνη τη στιγμή. Μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο να μην έχει δείξει σημάδια. Ναι. Καλά, μπορεί να μην τα έχει δείξει στο περιβάλλον του, αυτός κάτι θα έχει δει σίγουρα στον εαυτό του. Ήδη γύρω του μπορεί να μην τα έχουν αξιολογήσει ως τέτοια. Σωστά, γιατί μπορεί να έχει μια έξωθεν καλή μαρτυρία, να είναι ένας καλός επαγγελματίας. Γιατί ένα από τα χαρακτηριστικά επίσης της αντικοινωνικής διαταραχής δεν είναι τόσο η σταθερότητα η επαγγελματική, όσο το ότι είναι αγαπητός. Είναι αγαπητός στους άλλους. Δεν είναι λιγάκι οξύμορο? Ναι, πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται να έχεις αντικοινωνική διαταραχή και να είσαι τόσο γοητευτικός? Είναι χειριστικό. Είναι καθαρά χειριστικό. Είναι ψεύτικο. Να το εξηγήσουμε λίγο παραπάνω για να καταλάβει και οποιοδήποτε άνθρωπος που δεν ξέρει τι σημαίνει χειριστική συμπεριφορά. Σημαίνει ότι προσπαθώ να είμαι αγαπητός, να είμαι αρεστός για να έχω κάποιο όφελος. Εγώ, δευτερογενές όφελος. Να καλύψω κάποια ανασφάλεια προσωπική μέσω επιβεβαίωσης. Να κερδίσω την εμπιστοσύνη σου για να σε απομονώσω και να σε σκοτώσω ή να κερδίσω. Ο Σπύρος ανέφερε τη λέξη απόλαυση. Ναι. Και ο serial killer, ο κατασυρωής δολοφόνος. Από πού παίρνει ικανοποίηση, από όλα, ή έχει να κάνει φυσικά και με το ψυχογράφημα του κάθε ενός serial killer? Γιατί το κάθε serial killer έχει τα δικά του χαρακτηριστικά, είναι άλλη μονάδα ο καθένας. Σίγουρα κάποια μορφή απόλαυσης υπάρχει σε αυτό. Ίσως έχει να κάνει με το ότι έχει απόλυτο έλεγχο πάνω στη ζωή και στο θάνατο του θύματος, κάτι που ενδεχομένως λείπει από τη δική του τη ζωή, ο έλεγχος. Μάλιστα. Για άλλους serial killer, ένας πολύ γνωστός πούμε, ήταν ότι προσπαθούσε πάντα να σκοτώσει γυναίκες που μοιάζαν στη μητέρα του. Δεν μπορούσε να σκοτώσει τη μητέρα του, είναι πολύ μεγάλο εσωτερικό ταμπού να σκοτώσεις τη μητέρα σου, οπότε σκότωνε όλες τις γυναίκες που μπορεί να μοιάζανε στη μητέρα του. Ήταν ο δικός του ηθικός φραγμός. Ναι. Και το παραδέχτηκε αυτό, ας πούμε, το έχει πει ή βγήκε από τη μελέτη που έκανε? Το είπε κάποια στιγμή. Είχε πάρα πολύ αντιφατικά συναισθήματα για τη μητέρα του. Απ' τη μία τη μισούσε γιατί τον μάλωνε, τον μείωνε, τον γελιοποιούσε και απ' την άλλη η μητέρα του ήταν τόσο νέα και τόσο όμορφη που ένιωθε ερωτική έλξη για τη μητέρα του και αυτά τα συγκρουόμενα και αντικρουόμενα συναισθήματα τον είχαν τρελάνει και όσες γυναίκες μοιάζανε στη μητέρα του. Αυτός καταδικάστηκε για 48, ωστόσο υπήρχαν διπλάσιες που δεν βρήκαν ποτέ. Οπότε δηλαδή το πώς τον χειριζόταν η μητέρα, μάλλον το πώς τον μεγάλωσε, να το πούμε λίγο πιο σωστά, έπαιξε ρόλο. Έπαιξε. Ωραία. Πολύ. Θα μπορούσε ας πούμε μια συγκεκριμένη συμπεριφορά της μητέρας να κατευνάσει αν θέλετε αυτή την προδιάθεση, αν το πούμε έτσι? Υπάρχει προδιάθεση, είναι η πιο σωστή ερώτηση, πριν πάμε στην απάντηση στην άλλη. Υπάρχει προδιάθεση για κατασυρωή δολοφόνο, δεν ξέρω. Υπάρχει μια προδιάθεση ίσως για τη βία και την εγκληματικότητα. Ναι, μπορεί. Και μπορεί να έχει να κάνει με γονείς που ήταν βίαιοι, γονείς που είχαν όλη τους τη ζωή εγκληματική και παραβατική συμπεριφορά και βέβαια αλκοολική. Ναι, το αλκοόλ και η κατάχρηση αλκοόλ και ουσιών παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτά τα σπίτια. Άρα, αν γυρνούσαμε τον χρόνο πίσω και πηγαίναμε σε αυτή τη μητέρα, τι θα της λέγαμε έτσι να προσέξει? Υπάρχει κάτι που θα μπορούμε να της πούμε? Αυτό που υπόθηκε μετά ήταν ότι η μητέρα αυτή ήταν πολύ αντιφατική. Και διάβασα μετά μια συνέντευξη ενός δικαστικού ψυχιάτρου, ο οποίος είχε πει ότι η μητέρα στην εφηβεία ενός αγοριού πρέπει να είναι ασεξουαλική. Δεν μπορεί να είναι προκλητική όταν το αγόρι της είναι στην εφηβεία. Γιατί δημιουργεί πολύ μεγάλη σύγχυση στο παιδί της. Και αυτού του του τύπου τέλος πάντων, του δημιούργησε πάρα πολύ μεγάλη σύγχυση όλο αυτό. Υπάρχει κάποιο άλλο κοινό χαρακτηριστικό σε άλλους serial killer που δεν μπορούν να σκοτώσουν τον ένοχο που τους έχει δημιουργήσει αυτή την κατάσταση και επιστρέφονται σε πιο αθώους ανθρώπους που μπορούν να τους σκοτώσουν. Είναι πιο εύκολο για εκείνους. Πολλές φορές συμβαίνει αυτό. Προσπαθούν να τελειοποιήσουν το... να φτάσουν πιο κοντά, να καταρρύψουν κάποια εσωτερικά ταμπού και φραγμούς προκειμένου να φτάσουν στον απότερο στόχο που συνήθως είναι η μαμά. Γνωρίζουν τον ένοχο. Ήταν και οι γιορτήκτες. Δεν είναι. Χρόνια πολλά, ακούτε. Είναι μια διαδικασία επαναπροσδιορισμού του bonding και του attachment. Ξαναχτίζουν δηλαδή το δέσιμο με το μητρικό πρότυπο, αλλά με διαφορετικό τρόπο, προσπαθώντας δηλαδή να σώσουν παρελθοντικά τραύματα. Όχι, δεν νομίζω ότι είναι τόσο συνειδητοποιημένοι. Επέλεξαν συνειδητά να δράσουν με συγκεκριμένο τρόπο σε κάποιες συγκεκριμένες παρορμήσεις. Ήξεραν πολύ καλά τι έκαναν. Βέβαια, μα γι' αυτό και δεν καταδικάζονται για όσοι δεν έχουν το ακαταλόγιστο. Μάλιστα. Αλλιώς θα πηγαίνανε, τουλάχιστον στην Ελλάδα, θα πηγαίνανε στο κλειστό κομμάτι που είναι του ψυχιατρίου στο Δαφνί, άμα έχουν το ακαταλόγιστο. Ακόμα και στο ψυχιατρίο του Κορυδαλού, που είναι μέσα άνθρωποι που έχουν πάσχουν από σχιζοφρένεια κυρίως και έχουν κάνει κάποιο φόνο, για να είναι στο ψυχιατρίο του Κορυδαλού και όχι στο Δαφνί, σημαίνει ότι έχουν μερικό καταλογισμό. Μάλιστα. Οι serial killers έχουν πλήρη συνείδηση. Εγώ αναφέρθηκα στο bonding. Δεν ξέρω αν είναι συνειδητό σε τι βαθμό το bonding με τη μαμά. Επανέρχομαι τώρα σε μια πρώτερη ερώτηση. Ναι. Για να το ξαναφέρουμε λίγο. Ξυπνάει μια μέρα αυτός ο άνθρωπος και λέει τώρα σκοτώνω. Είναι τέτοια φάση. Ναι, σίγουρα θα έχει δείξει μερικά πράγματα. Το έχουμε ξεκαθαρίσει αυτό. Αλλά πώς ξεφεύγει από το ηθικό φραγμό του τώρα αφαιρώ μια ζωή ή δεν την αφαιρώ? Τι είναι αυτό που μπορεί να το κάνει να πει ότι τώρα ξεπερνάω αυτό που λένε νόμο μου? Συνήθως είναι, υπάρχει κάποιος παράγοντας που διευκολύνει εκείνη τη στιγμή. Μπορεί να είναι χρήση αλκοόλ ή ουσιών, μπορεί να είναι ένας καυγάς εκείνη την ώρα και να ξεσπάσει, μπορεί να είναι μια πολύ μικρή συμπεριφορά, πολύ μικρή... κίνηση ή κάτι από την μεριά του θύματος που να του δώσει την αφορμή. Αλλά αυτό το έχει μέσα του προετοιμάσει. Οπότε μαζεύεται και κάποια στιγμή σκάει αυτό. Και κάποια στιγμή έρχεται η στιγμή που το κάνει. Ωραία. Με κάποια αφορμή, είτε εξωτερική είτε εσωτερική. Μπορώ να καταλάβω, στη δικιά μου πραγματικότητα, στο δικό μου μυαλό, μπορώ να καταλάβω ότι κάποια στιγμή πάνω στα νεύρα ή με μία αφορμή κάτι να ξεσπάσει. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς όμως το συνεχίζει αφού βλέπει την επίπτωση. Τι είναι αυτό που κυκλοφορεί στο μυαλό του εκείνη τη στιγμή και λέει τώρα, ωραίο ήταν αυτό, το ξανακάνω. Δεν αντιλαμβάνεται. Είναι αδυνατή να αντιληφθεί τις συνέπειες των πράξεών του. Είναι τόσο παρορμητικός, είναι άλλο χαρακτηριστικό αυτό, τόσο παρορμητικός που ποτέ δεν θα σκεφτεί τις συνέπειες και ποτέ δεν θα τον αναστείλουν οι πιθανές συνέπειες μιας πράξης. Ωραία, οι πιθανές συνέπειες όμως είναι να τον κυνηγήσει αστυνομία και να τον βάλει φυλακή, ή να έχει αυτή την. Θες να αντιμετώπιση από την πολιτεία, νόμο, οτιδήποτε. Υπάρχει όμως και το feedback, το άμεσο που παίρνει το θύμα. Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή που καρφώνει τον άλλον, πονάει. Σου λέει, άσε με, ξέρω εγώ. Αυτό δεν τον κάνει να αναστείλει λίγο έτσι τη δράση του. Θα γυρίσω σε αυτό που είπα νωρίτερα με τα ζώα. Να. Επειδή δεν έμαθε στη σωστή ηλικία ή πειραματίστηκε με ζώα σε κάποια ηλικία και είδε ότι πονάνε, αλλά δεν νοιάστηκε. Έτσι και με τους ανθρώπους. Δεν έχει αδυναμία ενσυναίσθησης. Ενσυναίσθηση σημαίνει να μπορώ να νιώσω τον πόνο του άλλου, το συναίσθημα του άλλου. Έχει αδυναμία να νιώσει. Αδυναμία όχι ότι... Ναι. Καταλαβαίνει έτσι, τι γίνεται. Ναι, καταλαβαίνει, δεν τον ενδιαφέρει. Απλά δεν συνδέεται με αυτό το συναίσθημα. Δεν συνδέεται, πολύ ωραία, ναι, έτσι. Δεν συνδέεται καθόλου με το συναίσθημα του άλλου. Έχεις κάνει μια καλή δουλειά που διάβαζα στο διαδίκτυο, που είναι δωρεάν, όπως θέλει να μπει να τη δει. Σχετικά με την ανθρωποκτονία και τις γυναίκες. Εντάξει. Βέβαια, αυτό που προβάλλεται στα κανάλια, αν θες, είναι ότι οι άντρες κάνουν τέτοια εγκλήματα. Τι παίζει ακριβώς? Ωραία. Καταρχήν να πω ότι αυτή η έρευνα ήταν κομμάτι μιας ευρύτερης έρευνας που έχει να κάνει με την ενδοοικογενειακή βία. Τώρα, Η αλήθεια είναι ότι οι γυναίκες δεν έχουν τόσο μεγάλη εκπροσώπηση στα βία εγκλήματα. Ο τρόπος συνήθως που η γυναίκα εγκληματεί είναι λίγο διαφορετικός. Δηλαδή? Για να μάθουμε τώρα τα μυστικά. Δηλαδή μπορεί να προτιμήσει το δηλητήριο. Ναι. Ναι, μπορεί τώρα. Το απορριπαντικό είναι πιο κοντά. Λίγο χλωρινούλα, τα κακαρώσαμε. Τι τέματα, πόλη, τέτοια. Δεν θεωρείται βία αυτό όμως. Βεβαίως. Είναι άλλος ο τρόπος. Απλά είναι άλλος τρόπος μάλιστα. Ασκεί τη βία. Πιο έμεσος. Είναι πιο έμεσος, είναι πιο ήπιος, γιατί τίθενται θέματα όπως σωματικής δύναμης και πώς θα τους. Ναι, σωστά. Θα τους κάνει καλά. Παίζεται πιο έξυπνα, εντάξει. Ναι, είναι αλλιώς. Όχι ότι δεν υπάρχουν και δεν έχουν υπάρξει, αλλά είναι πιο σπάνιο. Ναι. Πιο σπάνιο και είναι πιο σπάνιο να κάνουν κατά συρροή δολοφονίες. Γιατί ένας από τους λόγους που μπορώ εγώ να υποθέσω είναι ότι αυτή η διαταραχή που είναι τόσο κοινή ανάμεσα στους κατά συρροή δολοφόνους είναι πιο συχνή ανάμεσα στους άνδρες παρά από τις γυναίκες. Η αντικοινωνική διαταραχή. Μπορεί βέβαια μια γυναίκα να είναι και αυτή. Έτσι. Ναι. Μια πνευματική είναι. Βεβαίως, πολλές φορές οι γυναίκες είναι ηθικοί αυτουργοί. Ναι. Οι γυναίκες κάνουν. Αναλύστε αυτό, γιατί μπορεί να. Αναλύστε το μάλλον αυτό, γιατί μπορεί να ακουστεί κάπως περίεργο. Ωραία. Οι γυναίκες πολλές φορές στην Ελλάδα δεν είναι. Αυτή τη στιγμή, από όσο γνωρίζω εγώ, δεν ξέρω αν υπάρχει κατά συρροή δολοφόνος. Ναι. Υπάρχουν όμως γυναίκες που έχουν σκοτώσει τον σύντροφό τους, τον σύζυγό τους. Συνήθως γιατί. Κάποιες γιατί. Τουλάχιστον αυτό έλεγε η έρευνα τότε. Κάποιες γιατί είχαν υποστεί βία και κάποιες γιατί είχαν εραστεί και δεν ξέρανε πώς πια να χωρίσουν. Λοιπόν, στις περισσότερες περιπτώσεις ήταν. Ας τον φάω καλύτερα. Τώρα πάνω του να χωρίσουμε, δύσκολο. Τώρα δικηγόροι και τέτοια. Ο καφόρτες, εντάξει. Σε αυτές τις περιπτώσεις χρησιμοποίησαν. Υπάρχουν πολλές γνωστές τέτοιες υποθέσεις και πιο παλιές, όπου με έναν τρόπο πείσανε τον εραστή τους να σκοτώσει τον άντρα τους. Οπότε σε τέτοιες, όταν λέμε ηθική αυτοργία, εννοούμε ότι αυτοί αυτές το έχουν σκεφτεί, το έχουν σχεδιάσει και βάζουν κάποιον άλλο να το εκτελέσει. Ναι. Νομικά είναι ίδιο πράγμα. Με την πράξη, ας πούμε. Σαν δικαστική ψυχολόγος τώρα ρωτάω. Έχει ίδια ποινή, δεν νομίζω ότι έχει υπότερη. Ναι. Βέβαια. Είναι σαν να το έχει κάνει ίδια βασικά. Ή τέλος πάντων κοντά, πολύ κοντά. Μα είναι σαν να το έχει κάνει ίδιο. Απλά δεν έκανε το. Απλά δεν έβαλε το χέρι της. Δεν έβαλε το χέρι της ουσιαστικά. Και τις περισσότερες φορές από ό,τι έχω δει και από ό,τι έχω διαβάσει, οι περισσότερες γυναίκες πράγματι σκοτώνουν σύζυγο, σύντροφο. Δεν θα σκοτώσουν εύκολα τον άσχετο στο δρόμο. Ναι. Γιατί είχαν νεύρα, γιατί τους συνέδεσε να μαχαιρώσουν τον ταξιτζή. Ναι. Ή κάτι τέτοιο. Δεν θα το κάνουν αυτό. Ξαρτάται για το ταξιτζή. Τώρα όμως μια ταρίφα. Με έχουν ένα νεράκι, δίψασες. Θες το λίγο αυτό. Ωραία. Απλά τι γίνεται τώρα. Επειδή λόγω της ανασχόλησής μας με το φλερτ και όλα αυτά, μιλάμε με πολλές γυναίκες. Και επειδή στην επικαιρότητα είναι αυτή την περίοδο άντρες serial killers. Εντάξει. Με αυτά που λέγαμε πριν. Με την εκπομπή, με τον Κύπριο, με όλα αυτά. Και έτσι αυτό που αντιλαμβανόμαστε εμείς είναι ότι είναι λίγο μαζεμένες. Σου λέει. Μιλάω με τον άλλο στο Facebook. Δεν μπορώ να καταλάβω τι παίζει. Γιατί το φλερτ, όπως ξέρεις τώρα, τελευταία γίνεται μέσω της τεχνολογίας. Μέσω Tinder, Facebook, Instagram κτλ. Δυστυχώς δεν ξέρω. Έχω βγει από την αγορά 20 χρόνια και δεν ξέρω. Ακούς τέλος πάντων και εσύ ακούς από εδώ και από εκεί. Λοιπόν, πώς μπορεί κάποιος άνθρωπος, είτε άντρας είτε γυναίκα, να έχει κάποια εικόνα με τι άνθρωπο πάει να βγει έξω? Η προσωπική μου άποψη πάνω σε αυτό είναι ότι δεν μπορεί. Ναι. Το ίντερνετ ο καθένας προβάλλει ό,τι θέλει. Λέει ό,τι θέλει. Κάνει ό,τι θέλει. Παρέχει πλήρη κάλυψη. Οπότε έχω όμως την αίσθηση ότι από αυτό από το οποίο κινδυνεύουν περισσότερο οι άντρες και οι γυναίκες είναι από μια απάτη. Δηλαδή ο άλλος να πει κάτι που δεν είναι. Ηλικία ψεύτικη, επάγγελμα ψεύτικο, τοποθεσία, οικογενειακή κατάσταση, συγγνώμη, ναι. Αυτό. Εντάξει, είναι ένα κίνδυνο αυτό σε έναν βαθμό. Αυτό, ότι θα σου πει ότι είμαι 30 χρονών αθλητικός τύπος. Ναι, δεν είναι. Ανήπαντρος και είναι, ξέρω εγώ, 50 χρονών κυλαράς με 3 παιδιά. Αυτό. Σε ένα ραντεβού όμως την πρώτη φορά μπορεί να καταλάβει μερικά πράγματα. Τουλάχιστον αν είναι 50 χρονών το δει. Θα μπορούσε όμως ένα ραντεβού να αντιληφθεί αν πρόκειται για έναν άνθρωπο που πάσχει από κάτι. Μια τέτοια ασθενή, όχι. Το βρίσκω πολύ δύσκολο. Είναι μπορούσε να αντιληφθεί μια ψύχωση ενδεχομένως, αν αρχίζει και λέει ασυναρτησίες, πράγματα που δεν βγάζουν κανένα νόημα. Ή επίσης μπορεί να χρειάζεται και μια προσοχή, όχι για ότι είναι κάτι σοβαρό, αλλά γενικώς. Όταν ο άλλος αρχίζει και λέει διάφορες ιστορίες που ακούγονται πολύ ψεύτικες, ότι είναι φοβερός στέλεχος, ότι έχει επαφές με την Αμερική και με, με τις μυστικές υπηρεσίες, όλα αυτά είναι λίγο να σε υποψιάσουν και πάλι θεωρώ εγώ προς την ψυχική διαταραχή και όχι τόσο. Γιατί όπως είπαμε, ο serial killer μπορεί να γίνει πάρα πολύ ευχάριστος και εγωιτευτικός προκειμένου να επιτύχει το αποτέλεσμα που είναι να τον εμπιστευτείς. Ναι, okay. Οπότε δηλαδή λες ότι οι πιθανότητες να σου τύχει κάτι τέτοιο είναι εξαιρετικά λίγες, αλλά αν σου τύχει είναι δύσκολο να το καταλάβεις. Εγώ αυτό πιστεύω. Ναι. Έχω αυτή την... Εντάξει, φαντάζομαι δεν υπάρχει και βιβλιογραφία τώρα που να το έχει αναλύσει τώρα αυτό. Είναι πολύ δύσκολο να καταλάβεις. Το ίντερνετ, στο ίντερνετ είσαι όποιος θέλεις. Υπάρχει και παιχνίδι, το Second Life, που είσαι όποιος θέλεις εκεί. Οπότε στο ίντερνετ είσαι όποιος θες. Η αντικοινωνική διαταραχή που ανέφερες πως έχουν οι κατά σειρό οι δολοφόνοι. Αρκετοί, ναι. Είναι μόνο αντικοινωνική. Δεν έχουμε και ναρκισσιστική διαταραχή. Θα μπορούσε. Θα μπορούσε να είναι, να έχει διπλή διάγνωση. Να είναι και ναρκισσιστική. Θα μπορούσε να έχει και άλλα στοιχεία όπως κατάθλιψη. Μάλιστα. Θα μπορούσε κατά περιόδους να έχει και ψυχοσικά συμπτώματα, να ακούσει κάποια φωνή, κάτι, χωρίς όμως να σημαίνει ότι είναι ψυχασθενής, να έχει δηλαδή κάποιο ψυχοσικό σύνδρομο, να πάσχει από κάποια ψυχική διαταραχή. Θα μπορούσε να έχει ένα μεμονωμένο τέτοιο γεγονός ή θα μπορούσε να κάνει και κατάχρηση. Όλα αυτά θα μπορούσαν να συνυπάρχουν. Δεν αποκλεί το ένα το άλλο, αλλά η κεντρική διάγνωση συνήθως είναι αυτή. Γιατί θέλουν να... Κάποιοι, Ted Bundy ας πούμε, κάποιοι serial killers γουστάραν το παιχνίδι με την αστυνομία. Βέβαια. Για να αποδεικνύουν ότι η αστυνομία δεν το έχει. Ότι αυτή είναι καλύτερη. Όλοι έτσι νομίζουν. Όλοι νομίζουν δεν θα τους πιάσουν ποτέ. Να κάνω μια ερώτηση τώρα εδώ. Ναι. Η οποία είναι εντελώς το αντίθετο. Ναι. Μήπως τους βαράει κάποια ηθική πυξίδα και δεν είναι μόνο το κυνήγι, αλλά θέλουν να πιαστούν. Υπάρχουν διάφοροι ερευνητές που λένε ότι θέλουν. Για να σταματήσουν, κάποιος να τους σταματήσει. Υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να σταματήσουν. Κάτι κάνουν για να πιαστούν. Υπάρχουν άλλοι. Αφήνουν στοιχεία, ας πούμε, πίσω, οδηγούν σε αυτόν. Αλλά μια άλλη έτσι παράμετρο που βάζω εγώ πάνω στο που λέει ο Χρήστος, που διάβαζα, είναι ότι θέλουν να κάνουν και επίδειξη. Ότι δηλαδή είναι να δείξουν ότι κοίτα τι έκανα εγώ εν τέλει. Όχι μόνο να πιαστώ δηλαδή για να με σταματήσει, με την ηθική σκοπιά του πράγματος, όσο μπορεί να το πει κάποιο ηθικό. Γιατί όσο προχωράς και εγκληματείς και δεν σε πιάνουνε. Η τόνωση αυτοπεποίθησης, το πόσο τα καταφέρνεις εσύ και πόσο τρομερός εσύ είναι τεράστια. Πόσο έχεις ξεγελάσει όλο το σύστημα, τόσο κόσμο. Είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αυτό τους τρέφει πάρα πολύ. Και γι' αυτό ο Ted Bundy στο τέλος, πριν πιαστεί, είχε καταλήξει από εκεί που έκανε μία δολοφονία στο τόσο, το ίδιο βράδυ πια, στην τελευταία, να σκοτώσει 4 κοπέλες πια. Γιατί θεωρούσε ότι είναι υπεράνω. Ότι μπορεί να κάνει τα πάντα. Αρνιόταν όλες τις καταγγελίες, τους έβγαλε όλους τρελούς. Have you ever physically harmed anyone? Ever physically harmed anyone? No. No. You know, again, not in the context of things that you're speaking of. Μέχρι που το παραδέχτηκε στο δικαστήριο. Αφού καταδικάστηκε σε θάνατο. Αφού καταδικάστηκε, ναι. Και είχα διαβάσει σε ένα άρθρο που τον ρωτήσανε την ώρα που ήταν πια στην καρέκλα, δεν πέθανε, με ηλεκτρική καρέκλα. Τον ρώτησε ένας σοφρονιστικός υπάλληλος εκεί, γιατί το έκανες αυτό. Και είπε, γιατί μπορούσα. Αλλά αρνιόταν. Αν τώρα κάποιος το παραδεχτεί, είναι πιο εύκολο μετά να αρχίσεις να το εκμεεύεις σιγά σιγά, την ιστορία, πώς το έκανε και χτίζοντας. Υπάρχουν βέβαια και ένα σωρό τεστ, διαγνωστικά τεστ που μπορείς να δώσεις. Ναι, βέβαια. Δεν ξέρω τι χρησιμοποιείται στην Ελλάδα, πάντως υπήρχε στην Αγγλία το Hair Psychopathy Checklist του Hair. και του Blackburn. Ήταν δύο διαφορετικές λύσεις, ας πούμε, σαν τεστ που τα έδινες για να δεις αν αυτός πληρεί τις προϋποθέσεις ενός, αυτό που λένε psychopath, αλλά είναι αυτό που λέμε αντικοινωνική διαταραχή, λεγόταν παλιά ψυχοπάθεια. Πάει ο ερευνητής λοιπόν, βλέπει τα, παραδέχεται όλα, γίνεται η δίκη κτλ. Ο άνθρωπος παίρνει το δρόμο του για τη φυλακή. Εντάξει. Υπάρχει ποτέ περίπτωση να πούμε ότι «Α, μετάνιωσα. Α, επανέρχεται, όχι. Είναι... ήσουν απόλυτη». Δεν υπάρχει. Νομίζω... δηλαδή δεν έχει νόημα η σοφρόνηση σε ένα σοφρονιστικό σύστημα. Αυτό που μπορείς να το βοηθήσεις είναι με τα γύρω-γύρω συμπτώματα, με την κατάθλιψη, με το αλκοόλ. Και μπορούμε ίσως να βοηθήσουμε κάποιους από αυτούς που πάσουν από αντικοινωνική διαταραχή με κοινωνικές δεξιότητες. Να πεις ότι θα τον βοηθήσεις να νιώθει ενοχές, θα του μάθεις να νιώθει ενοχές ή θα του μάθεις το σωστό από το λάθος, να τα διαχωρίζει, δύσκολο. Να του μάθεις να ελέγχει την παρορμητικότητά του, μπορεί. Κάποια περιφερειακά, αλλά η αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας είναι ένα αγκάθι στην ψυχιατρική και στην ψυχολογία, γιατί είναι πολύ δύσκολη η θεραπεία της. Μπορείς να κάνεις και θεραπεία, ψυχοθεραπεία. Ωστόσο, δεν είμαι σίγουρη ότι τα δομικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας μπορούν να αλλάξουν σε αυτή τη συγκεκριμένη διαταραχή. Μπορούν να αλλάξουν τα περιφερειακά. Άρα, καταλήγοντας, το ότι μπαίνει στη φυλακή είναι απλά για να φύγει από την κοινωνία. Δεν είναι γιατί μπορεί κάποια στιγμή να σοφρονιστεί, να γίνει πάλι χρήσιμο μέλος ή οτιδήποτε τέτοιο. Μπορεί να. Και πάλι θα πω κάποια περιφερειακά ή δευτερεύοντα χαρακτηριστικά του να βελτιωθούν. Εάν δηλαδή μάθει να ελέγχει την παρόρμησή του ή και αποκτήσει κάποιες κοινωνικές δεξιότητες, μπορεί να μην ξαναεγκληματίσει. Όμως δεν θα αποκτήσει συνείδηση ή ενσυναίσθηση ή ηθικούς κανόνες. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται αυτό. Ναι. Εντάξει, τον αποκλείσει τελείως δηλαδή. Και αυτό τώρα με σφραγίδα ειδικού, ας πούμε, γιατί σου λέει ο ειδικός στο δικαστήριο. Φίλε, κοίταξε να δεις, δεν μπορεί αυτός ο άνθρωπος να επανέλθει. Είναι πολύ δύσκολο. Δεν το ρισκάρεις κιόλας. Ναι, δεν το ρισκάρεις. Καλά, εννοείται. Τώρα μιλάμε σε ιδανικές συνθήκες. Ναι. Και υπάρχει, μπορείς να του δώσεις και κάποια στιγμή και μία αξιολόγηση να του κάνεις επικινδυνότητας και να δεις κατά πόσο είναι ακόμα επικίνδυνος, να μπορεί να βγει, να μην βγει. Εντάξει, σε άλλες χώρες δεν βγαίνεις ποτέ. Οπότε τα ισόβια δεν βγαίνεις ποτέ. Αυτά όλα θα είχαν ένα νόημα εδώ που. Στην Ελλάδα που το νομοθετικό μας σύστημα είναι λίγο διαφορετικό. Αυτός ο άνθρωπος θα μπορούσε να πάρει άδεια, ας πούμε. Είμαι άσχετος, δεν γνωρίζω. Θα μπορούσε να πάρει άδεια να βγει 10 μέρες έξω. Ναι. Μπορεί, Μπορεί. Αυτός δεν ξέρω το νομοθετικό σύστημα της Κύπρου. Αλλά αν πούμε ότι είναι εδώ, ήταν εδώ και η ποινή του ήταν ισόβια, θα μπορούσε να αρχίσει να παίρνει άδειες νομίζω μετά τα 8 χρόνια. Αλλά θα έπρεπε να κάνει αιτήσεις. Το αν το Συμβούλιο της Φυλακής τις κάνει δεκτές ή όχι είναι άλλο θέμα. Μπορεί να μην τις κάνει ποτέ δεκτές ή να περάσουν 12 χρόνια για να τις κάνει δεκτές. Ο άνθρωπος είναι κρεαταγορά τώρα. Σφάζει ότι βρίσκει μπροστά του. Πάντα και είναι και χειριστικός. Δηλαδή μπορεί να πει ακριβώς αυτό που θέλει να ακούσει η Επιτροπή, ας πούμε. Μπορεί να χακάρει κάποια τεστ. Έχω μια. Και εγώ γι' αυτό λέω. Πάντα υπήρχε αυτό το μούδιασμα στις αυτές οι υπηρεσίες ψυχιατρική, ψυχολογία σχετικά με αυτό. Τους ανθρώπους που έχουν αυτή τη διαταραχή, γιατί είναι πολύ δύσκολη στις θεραπείες και στην αντιμετώπιση. Είναι πολύ δύσκολο. Ενώ κάποιος που μπορεί να κάνει ένα φόνο εκπρομελέτηση ή κάποιος που κάνει ένα φόνο εμβρασμό ψυχικής ορμής, κάπως μπορείς να τον βοηθήσεις. Ναι, επανέλθεις κάπως. Πολύ δύσκολο και δεν ξέρεις αν πραγματικά τελικά τον βοηθάς ή άμα σου λέει αυτά που θες να πεις, να ακούσεις, για να έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα για εκείνον. Είναι μεγάλο η παγίδα αυτή. Όταν θα μπεις στη διαδικασία να συνομιλήσεις με τον άνθρωπο, εσύ σαν ειδικός, θα καταλάβεις πότε προσπαθεί να σε χειριστεί. Υπάρχει. Δεν είμαι σίγουρη. Θα θεωρήσω ότι συνεχώς προσπαθεί να με χειριστεί. Θα θεωρήσω ότι συνεχώς προσπαθεί να με χειριστεί. Τύχο, ναι. Δεν το ρισκάρεις. Δεν το ρισκάρω. Ιδίως στην αρχή. Υπάρχει κάποια ένδειξη κάποια στιγμή ότι τώρα κάνουν μια ειλικρινή κουβέντα, υπάρχει σύνδεση, όχι. Δεν είμαι σίγουρη. Δεν ξέρω. Ναι. Δεν μπορώ να σου το απαντήσω. Ναι. Δεν ξέρω. Έχει να κάνει και με τον ιδιαίτερο άτομο που έχει κάθε φορά απέναντί σου. Ναι. Δεν είμαι σίγουρη. Αυτό που δεν έχω αντιληφθεί από την κουβέντα μας ακόμα είναι εάν μπορεί κάποιος εν τέλει να καταλάβει στο περίπου ότι αυτός ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος. Αν είχαμε έναν άνθρωπο εδώ μες στην εταιρεία, ας πούμε, Θα μπορούσαμε κάποιο τρόπο. Εκτός από εμάς. Θα μπορούσατε. Ωραία, πώς θα μπορούσαμε. Εάν τον βλέπατε σε καθημερινή βάση. Ναι, σε καθημερινή βάση. Το 8 ωράκι. Χαρακτηριστικά. Καταρχήν θα ήταν πολύ παρορμητικός. Ναι. Πες με σε επικίνδυνα νερά τώρα. Και θα είχατε συνεχώς μια διαπραγμάτευση για το τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Ναι. Και θα καταλαβαίνατε από τη συμπεριφορά του πάνω σε αυτά που είπαμε. Ότι έχει σημάδια αντικοινωνικής διαταραχής. Όχι απαραίτητα ότι αν πάμε και πέσουμε μαζί για ύπνο. Ναι. Νομίζω ότι δεν είναι και... Έχω την αίσθηση, μπορώ να κάνω και λάθος βέβαια, ότι είναι πάντα τόσο τυχαία. Έχουν, όπως είπες πολύ ωραία στην αρχή, ένα μοτίβο. Δηλαδή δεν ξεκινάνε και λένε σκοτώνω άντρες, γυναίκες, νέους, παιδιά. Έχουν ένα μοτίβο. Αυτό σκότωνε γυναίκες και παιδιά. Mm-hmm. Ο άλλος σκότωνε ιερόδουλες. Ο άλλος σκότωνε γυναίκες που μοιάζανε στη μάνα του. Ο άλλος σκότωνε. Στραγκάλιζε. Ναι. Βέβαια. Ο άλλος άντρες. Που ήταν, ξέρω εγώ... Ναι, αυτός εδώ στην Κύπρο παρασυλλητικούς. Ναι. Γυναίκες από ασιατικές χώρες, από την Ελλάδα. Οπότε έχουν συνήθως ένα μοτίβο. Δεν μπορεί, ακόμα και εδώ να τον είχες, αν εσύ δεν ήσουν το μοτίβο του, δεν θα σου... Και να βγαίνατε οι δυο σας, δεν θα σε σκότωνε. Δεν θα έκανε απόπειρα να σε σκοτώσει. Μα γιατί να μην είναι. Άμα δεν πληρείς τις προϋποθέσεις, δεν πέφτεις μες στο μοτίβο. Σωστά. Και πώς μπορούμε να τον βοηθήσουμε αυτόν τον άνθρωπο? Γιατί πρέπει να κάνουμε βασικά? Καλούμε αρχές? Είναι περίεργος αυτός? Όχι. Θα πάρουμε ένα τηλέφωνο εσάς όμως καλύτερα. Αν θα άλλη μια επίσκεψη. Καλό θα ήταν. Κάνα τεστάκι να του δώσουμε. Αυτό που μπορείτε να τον βοηθήσετε είναι να του πείτε ότι ίσως χρειάζεται βοήθεια, μια υποστήριξη για θέματα παρορμητικότητας, ίσως κοινωνικών δεξιοτήτων, αυτό. Αν και δεν νομίζω ότι θα έμενε πολύ καιρό σε μια δουλειά. Θα έφευγε. Ναι. Κάποιος ειδικός, σαν και σένα, αν είχε πιάσει τον Ορέστη, τέλος πάντων, έτσι το λένε αυτό τον Κύπρο, ενδεχομένως να μπορούσε να τον πιάσει και να καταλάβει ότι είναι επικίνδυνος. Άμα ερχόταν σε θεραπεία... Να. Τον έφερνε κάποιος με το ζόρι, γιατί κάτι είδε, ας πούμε, κάτι την έδωσε. Οι άνθρωποι που έρχονται με το ζόρι θεραπεία δεν μένουν. Okay. Έρχεται μόνος του, γιατί σου λέει μιλάω με αυτή και σκέφτομαι να την ξεκάνω. Άμα έχεις υποχρέωση να το αναφέρεις στις αρχές αυτό. Αν κάποιος κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής συνεδρίας δηλώσει ότι θέλει να σκοτώσει ή να κάνει κακό σε κάποιον άλλον, έχεις υποχρέωση να το αναφέρεις αρχές. Αν δηλώσει ότι θέλει να κάνει κακό στον εαυτό του, καλό είναι να ενημερώσεις τους συγγενείς του. Ναι. Είναι πολύ μεγάλη ευθύνη να το αφήσεις έτσι να περάσει, να μιλήσεις με κάποιο ψυχίατρο οπωσδήποτε, αν δεν είσαι, και να ενημερώσεις τις αρχές. Και του λες ότι αυτό πρέπει να το πω στις αρχές. Ναι. Αυτό που μου λες τώρα. Και πώς το ιατρικό απόρριτο δεν έχει conflict εδώ? Όχι σε αυτό. Όχι εκεί. Ωραία. Οπότε δηλαδή, αν το πει κάποιος, αν αναφέρει κάτι τέτοιο. Ναι, συνεχόμενα, του. Όχι να το πει μια φορά. Ναι, τι μου έκανε, θα το διαλύσω. Ναι, μου έρχεται να την πνίξω, ας πούμε. Ναι, αν αρχίσει και έχει συγκεκριμένες φαντασιώσεις και τις επαναλαμβανόμενες, τότε έχεις υποχρέωση να το αναφέρεις αρχές. Ναι. Όποιος και να είσαι βασικά και ο πολίτης, δεν χρειάζεται να είναι ψυχολόγος. Βέβαια. Ωραίο τύπο αυτό, έτσι, να το ξέρει ο κόσμος. Αν έχετε τίποτα τέτοιο στη γειτονιά εκεί πέρα, ξέρετε. Αναφέραμε και στην αρχή, για το μοτίβο. Γιατί βλέπουμε σε πολλές ταινίες ή σειρές, Criminal Minds, ξέρω εγώ, ότι ακολουθούν ένα μοτίβο. Θέλω να ρωτήσω, σε πόσες από αυτές τις περιπτώσεις, έτσι να το δεις συνολικά εσύ, που έχεις μελετήσει με βάση τους κατά συρροή δολοφόνους, είναι το σεξ σαν βάση? Υπάρχει σεξουαλικό κίνητρο πολλές φορές, το οποίο δεν εκδηλώνεται με βιασμό ή με κακοποίηση σεξουαλική στο θύμα. Μπορεί να έχει να κάνει με το πώς την έχει τοποθετήσει όταν τη σκοτώνει. Δηλαδή? Μπορεί να την έχει τοποθετήσει ώστε να τη βρουν οι αρχές, αν δεν την κρύβει, να την πετάξει κάπου ή να την... σε έναν τρόπο που να υπονοεί σεξουαλικά... διάφορα, δηλαδή να είναι με ανοιχτά πόδια, να είναι γυμνή από τη μέση και πάνω, από τη μέση και κάτω. Οπότε Όλα παίζουν ρόλο. Ο τρόπος, ναι. Οπότε ο τρόπος που σκοτώνει ο κατά συρροή δολοφόνος λέει πολλά. Και μπορείς να βγάλεις και ολόκληρο ψυχολογικό προφίλ από αυτό. Ναι. Ολόκληρο. Να μπορείς να κάποια σημάδια, ας πούμε. Βέβαια, βέβαια. Έχει να κάνει πάρα πολύ. Αλλιώς να την πυροβολείς από μακριά, αλλιώς να την πυροβολείς από κοντά, αλλιώς να της κόψεις το λαιμό με μαχαίρι, αλλιώς να τη μαχαιρώσει 144 φορές και αλλιώς να τη μαχαιρώσει 3. Ναι. Αλλιώς να την πνίξει με σακούλα, αλλιώς να την πνίξει με τα χέρια. Δηλαδή είναι κλιμάκωση συναισθημάτων. Δηλαδή έχει να κάνει με διαφορετικό είδος έκφρασης θυμού οι 144 φορές με τις 3. Νομίζω ότι 144. Πάθος. Ναι, ναι. Σε πολλές φορές όταν έχουμε τέτοια υπερβολική μανία έχει να κάνει με. Είναι σίγουρα εμπλεγμένο συναισθηματικά με αυτό το θύμα. Σίγουρα. Μάλιστα. Όσο αλλιώς μπορεί να τη σκοτώσει με 3, με 4, αλλά όταν έχει και συναισθηματική εμπλοκή μπορεί να το παρακάνει μέχρι να ηρεμήσει. Ποια είναι η περίπτωση κατά συρροή δολοφόνου που έχεις μελετήσει, η πιο τρελή, η πιο περίεργη, ας πούμε, που είπες πω, τι είναι αυτό το τέρας? Ναι, έχω έναν αγαπημένο. Όλοι έχουμε αδυναμίες. Έχω έναν αγαπημένο και δεν είναι Έλληνας φυσικά, δεν είχαμε πολλούς τέτοιους στην Ελλάδα. Είναι ο Ρίτσαρντ Ραμίρες. Για πάμε, πες μας μερικά πράγματα. Γιατί... Ναι, αυτός δεν είχε μοτίβο. Ήτανε πολύ τυχαία. Προχωρούσε... Σαν την πανούκλα ήταν, ό,τι ήτανε. Ήτανε βράδυ, σκότωνε τα βράδια, όποιον έβρισκε μπροστά του. Άντε να τον πιάσει αυτόν. Δεν μπορούσαν να βρούνε το μοτίβο του, γιατί πότε τη σκότωνε με όπλο, πότε τις βίαζε, πότε βίαζε τις ίδιες και τα παιδιά τους, πότε βίαζε τον άντρα, πότε σκότωνε μία γειτόνισσα με τη Φιλιππινέζα της που είχαν πάει για ψώνια και γυρίζανε τα ψώνια. Ό,τι να είναι, δεν είχε μοτίβο. Τελικά, πώς τον βρήκανε? Τελικά... Παραδόθηκε. Βαρέθηκε, λέει. Όχι. Τον βρήκανε. Βγάλανε κάποια 70χρονες τις είχε βιάσει και τη μία τη σκότωσε, η άλλη δεν πέθανε. Και κάπως έφτιαξε ένα σκέτς. Το σκίτσο και τον είδανε στο δρόμο και τον κυνηγήσανε. Τον κυνηγήσανε πολίτες. Ναι. Μα τώρα η ψυχοσύνθεση αυτού του ανθρώπου όταν δεν υπάρχει μοτίβο. Φοβερό, δεν είναι? Είναι ότι απλά σκοτώνω. Ναι, χάος. Αυτός είχε μεγαλώσει σε ένα σπίτι... με πρότυπο τον ξάδερφό του, ο οποίος ξάδερφός του ήταν βίαιος πολύ και είχε σκοτώσει τη γυναίκα του γιατί τσακωθήκανε και από 13-14 χρόνων ήταν με τον ξάδερφό του συνέχεια, είχε αυτό σαν πρότυπο. Ο πατέρας του και η μητέρα του ήταν μετανάστες από το Μεξικό, αν δεν κάνω λάθος, ήταν πάρα πολύ αυστηροί. Δουλεύανε για να μπορέσει να συντηρήσουν την οικογένειά τους, ήταν πολλά παιδιά. Και αυτός κάποια στιγμή έφυγε από εκεί και πήγε και ζούσε με τον ξάδερφό του. Και ο ξάδερφός του ήταν πάρα πολύ βίαιος. Και στα 15, εκεί. Έτσι ξεκίνησε κάπως. Πόσους έφαγε αυτός? Δεν έδρασε πολύ καιρό, γιατί τον πιάσανε κανένα χρόνο. Νομίζω, μπορεί να λέω και πολύ. 8, 9... Απλά δεν ήταν συνδεδεμένα τα θύματα, μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση. Ήτανε όταν τον πιάσανε, ήταν τόσο χαρούμενος. Γιατί? Γιατί θα τον βάζανε στο ίδιο κελί με έναν στο οποίο κρατούνταν παλαιότερα άλλοι κατά συρροή δολοφόνοι. You have now entered a very rare group of people in this country. You're in the ranks of Charlie Manson, Ted Bundy. You claim you didn't commit these murders. But you're right in there now, as far as everybody else is concerned. Serial killers do on a small scale what governments do on a large one. They are a product of the times, and these are bloodthirsty times. Even psychopaths have emotions if you dig deep enough. But then again, maybe they don't. Do you have emotions, Richard? No comment. Tell me what kind of emotions you got going through you right now. I'll tell you what, I gave up on love and happiness a long time ago. Why? I don't care to explain that. Let the quote stand for itself. People in this day and age are brainwashed and programmed like a computer at being nothing more than puppets. This nation, this country is founded in violence. Violent delights tend to have violent ends. It's madness is something rare in individuals, but in groups, people, and ages, it is a rule. Killing is killing, whether done for duty, profit, or fun. Men murdered themselves into this democracy. You're good at reading your script, Richard, but you're not much at answering my direct questions. Θέλει να μπει στο Πάνθεον. Απαυλαμένος Παναγία. Ναι, ναι. Αυτός επειδή ήταν τόσο δύσκολο να τον ψυχογραφεί, να βρεις πώς λειτουργεί, τι μέθοδο χρησιμοποιεί, ποιο είναι το μοτίβο του, τι προτιμάει, μου άρεσε πάρα πολύ. Έλα, στο πρόσωπό σου. Ερευνητικά. Ερευνητικά. Ωραία, να το κλείσουμε κάπου εδώ. Νομίζω είπαμε αρκετά. Κωνστάντη, δεν βγαίνεις γενικά. Ενώ μου πες ότι στο τηλέφωνο τις έχουν προσκαλέσει, δεν βγαίνεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που έκανες αυτή την εξαίρεση. Εγώ σας ευχαριστώ. Εντάξει, είδες εδώ πέρα παρεούλα, είμαστε καφεδάκι και εμείς περάσαμε πάρα πολύ καλά. Ευχαριστούμε για όλες τις πληροφορίες αυτές. Πώς μπορεί να σε βρει κάποιος αν θέλει να σου κάνει έτσι ερωτήσεις ή να έρθει σε επαφή μαζί σου, ξέρω εγώ. Αν θέλει. Μπορεί να μην θέλει. Έτσι όπως το είπες τώρα. Δεν μπορεί να με βρει κανείς. Μπορεί να μην θέλει μοτίβο. Μπορεί να με βρει κανείς μόνο να συμπληρώσει τη λίστα ψυχοπάθειας. Έχω καμιά τέτοια. Από τα τηλέφωνά μου. Στο τηλέφωνο μπορεί να με βρούνε. Ωραία. Ψάχνει λοιπόν, Κωνστάντη, θα το βάλουμε κι εμείς από κάτω. Όποιος θέλει, έτσι. Γιατί είσαι και ψυχοθεραπεύτρια, ας πούμε, αναλαμβάνεις γενικά κόσμο. Σωστά. Ναι, έχω κάνει και τραυματοθεραπεία. Τραυματοθεραπεία, τι είναι αυτό? Είναι μια τεχνική που άρχισε να χρησιμοποιείται μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο για όσους είχαν γυρίσει από το Βιετνάμ με τράυματα ψυχικά, μετατραυματικό στρες είναι. Όμως τώρα πια χρησιμοποιείται για μια ευρεία γκάμα τραυμάτων. Μπορεί να είναι παιδικό το τραύμα, μπορεί να είναι η απώλεια ενός αγαπημένου ανθρώπου, μπορεί να είναι και άλλα γεγονότα της ζωής και είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται μέσα στη θεραπεία. Όταν ξεκίνησε αυτό είχε να κάνει με την κίνηση της κόρης του ματιού, ακολουθώντας ένα κόκκινο φως με την κόρη του ματιού σου. EMD, πώς λέγεται? EMDR. Eye Movement Desensitization and Reprocessing, αυτό. Σε βοηθάει με έναν τρόπο να επαναφέρεις το τραυματικό γεγονός, να αποθηκευτεί στο σωστό σημείο του εγκεφάλου, στο οποίο το ανασύρεις εσύ όταν επιθυμείς και όχι εκεί που είναι μέχρι τώρα αποθηκευμένο και σου έρχεται χωρίς να το περιμένεις και σου δημιουργεί τρόμου, σου δημιουργεί φιάλτες και αυτά. Αυτό. Πολύ ενδιαφέρον. Εντάξει, για άλλη εκπομπή βέβαια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα έχουμε ένα link από κάτω που θέλει να έρθει σε επαφή με την Κωνστάντη να επικοινωνήσει. Ευχαριστούμε και εσάς που παρακολουθήσατε και αυτό το επεισόδιο του Απλά και Ανδρικά. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe ακριβώς από κάτω από το βίντεο, το κουμπάκι το κόκκινο και το καμπανάκι δίπλα για να σας έρθουν ειδοποιήσεις στις κινητές συσκευές. Μια χαρά. Είστε καλά.